Χριστού. Και τον κύριο Θεοδωροκυριακού, θεολόγο με βαθιά γνώση και του παρασκηνίου. Καλό μεσημέρι. Το παρασκήνιο, κύριε Κυριακού, παίζει πιο σημαντικό ρόλο από το προσκήνιο. Να είσαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Γιατί αν δεν υπήρχε το παρασκήνιο, υπήρχε και πιθανότητες να μην πάμε σε εκλογές με τη συμμετοχή του λαού, αλλά να ανατραπούν τα πράγματα, γιατί υπήρξαν και τέτοιες προσπάθειες. Σας διαβεβαιώ, αυτό που διέσωσε τη λειτουργία του καταστατικού χάρτη ήταν τα παρασκήνια που έγιναν. Μάλιστα. Και συμμετείχα και εγώ σε αυτό το παρασκήνιο όσον αφορά τη διάσωση της εκλογικής διαδικασίας. Πώς συμμετείχατε ακριβώς, τώρα μας γαργαλάτε να σας ρωτήσουμε. Κατά κάποιον τρόπο μου ανέθεσα να προστατεύσω μέσα από τα τη διεξαγωγή. Τι κάνατε, προπαγάνδα δηλαδή, βγαίνατε στα προπαγάνδα, και λέγατε... Η προστασία ενός καταστατικού χάρτης δεν είναι προπαγάνδα. Προπαγάνδα είναι να ανατρέψεις με κάποιον τρόπο τη λειτουργία της εκλογής. Κύριε Κατσουρίδη, πολιτική είναι και αυτό, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, δεν μιλάμε για την πίστη του καθενός, ούτε για το Θεό και τα θεολογικά ζητήματα εδώ. Οι αρχιεπισκοπικές εκλογές έχουν να κάνουν με politics, όπως λέμε. Και θέλουμε να δούμε σε ποιο βαθμό συγκοινωνούν τα δύο. Ναι. Δηλαδή, οι προεδρικές με τις αρχιεπισκοπικές. Για να πω κάτι, να ευχηθούμε περαστικά στον Μακάριο. Να ευχηθούμε. Σωστό. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Περνάει δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολα. Κύριε Κατσουρίδη. Συμμεριστώ το τελευταίο που είπε ο κύριος Κυριακού, διότι έχω ακούσει παρόμοια πράγματα κι εγώ. Σε σχέση με το ερώτημα, Χρήστο, θεωρώ ότι όπως και αν το προσεγγίσουμε ερευνητικά, δημοσιογραφικά, πολιτικά, έχει τρομερό ενδιαφέρον το πώς αλληλοδιαπλέκονται τα δύο, πολιτική και εκκλησία, πολιτική και θρησκεία, όπως και αν το πάρουμε, αν και ο διαχωρισμός που έκαμε είναι πολύ εύστοχος. Εγώ ξεκινώ με αφετηρία πάντα για να καταλαβαίνουμε αυτή τη σχέση των δύο και γιατί υπάρχει, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Αν δούμε τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο και την εκκλησία ως οργανισμό, έναν κοινωνικό οργανισμό πέρα από το οποιοδήποτε πνευματικό έργο, τότε καταλαβαίνουμε ότι και ιστορικά και κοινωνικά και άλλως πως και πολιτικά και οικονομικά οι δύο διαδικασίες εμπλέκονταν πάντα. Ναι. Και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Αν βάλουμε ένα πλαίσιο σήμερα, ξέρουμε ότι σε κοινωνίες που θεωρούνται δυτικές, προηγμένες κτλ. Υπάρχει μια μεγαλύτερη εκκοσμίκευση και μείωση του ρόλου της θρησκείας. Από την άλλη, έχουμε φαινόμενα είτε που λόγω παγκοσμιοποίησης, είτε άλλως πως κρίσεις κτλ. Τα οποία ξαναπροσφέρνουν τον άνθρωπο σε αναζήτηση ταυτότητας και η θρησκεία πολλές φορές προσφέρει ταυτότητα. Άρα υπάρχει ξανά και επιστροφή, δηλαδή ταυτόχρονα με την εκκοσμίκευση λειτουργούν και αντίστροφες δυνάμικες. Το βλέπουμε και σε περιπτώσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, όπως η Ουκρανία και η Ρωσία. Τώρα. Ακριβώς. Αν το προχωρήσουμε όπως το ξεκινήσαμε, υπάρχει δύο επίπεδα που θα μπορούσαμε να αναλύσουμε, το κανονιστικό και το πραγματιστικό. Το κανονιστικό λέει ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν πρέπει η εκκλησία, η θρησκεία και η πολιτική να αναμειγνύονται. Το πραγματιστικό όμως, και αν το φέρουμε στην Κύπρο να το προσγειώσουμε, ξέρουμε ότι και για λόγους ιστορικούς από Οθωμανικής εποχής και διατηρήθηκε και με επί Αγγλοκρατίας και για λόγους κοινωνικούς και του ρόλου της Εκκλησίας ως θεσμού, αφού ήταν ο μόνος ντόπιος θεσμός που λειτουργούσε ουσιαστικά υπό την ευθύνη των Ελληνοκυπρίων και για λόγους οικονομικούς, κυρίως όμως πολιτικούς. Αυτό που έχεις πει, διότι η Εκκλησία είναι και θεσμός εξουσίας και ήταν ο κυρίαρχος θεσμός εξουσίας με πάνω στους Ελληνοκύπριους. Οι εκκλησιαστικές εκλογές έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο. Άρα είχαμε πάντα την αφενός η Εκκλησία για λόγους πολιτικούς επίσης να θέλει να έχει έλεγχο στο πίμνιο και από την άλλη είναι η πολιτική, ειδικά όταν αρχίζει να λειτουργεί με όρους κοινοβουλευτικούς, με όρους κομματικούς κτλ. Ναι. Θέλει να έχει επιρροή στην Εκκλησία. Οπότε πάει και αξιοποιεί αυτό το μοντέλο. Οπότε, οποτεδήποτε έχουμε εκλογές στην Κύπρο, υπάρχει αυτό το πλαίσιο, ενώ εκκλησιαστικές εκλογές, υπάρχει αυτό το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί τώρα στο παρασκήνιο, όπως έχει πει ο κύριος Κυριακού, ότι προσπαθούν οι πολιτικοί μεμονωμένοι ή με τη μορφή των κομμάτων να επηρεάσουν αυτό το παρασκήνιο, όπως και ανάποδα βέβαια. Σωστό. Οι ιεράρχες οι οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν την πολιτική εξουσία. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν μπλοκς, δηλαδή ομάδες, πολιτικές ομάδες, συνεργασίες, συνεννοήσεις. Κάποιοι μητροπολίτες, ας πούμε, συνεννοούνται ή είναι σε συνεννόηση τώρα με υποψήφιους πρόεδρους, κύριε Κυριακού. Όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι πέρασαν από τις Μητροπόλεις και όλοι οι υποψήφοι αρχιεπίσκοποι πέρασαν από τα γραφεία των κομμάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Έχει γίνει ήδη. Και ξέρουν κάποιοι ότι θα έχουν τη στήριξη του τάδε κόμματος. Είμαστε σε θέση να τα πούμε αυτά. Όχι, ξέρουμε. Δεν είμαστε. Να αφήσουμε όταν έρθει η διεξαγωγή, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα. Θα βγάλουμε προς τα έξω ειδήσεις. Άρα πλέον έχουν χαραχτεί τα στρατόπεδα, αυτό μας λέτε. Ναι, υπάρχουν 5 υποψήφοι, έχει προσθεθεί και έκτος. Όπως ξέρουμε, όλοι ενδιαφέρονται για το αρχηγικό θρόνο Λεμεσού, Ταμασού, Κωνσταντίας, Μόρφου, Πάφου και τελευταία Γεωκαρπασίας. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή εδώ και καιρό. Και υπάρχει και μια έτσι, λίγο υποκρισία. Γιατί αν ρωτήσεις, όχι, δεν κάναμε τίποτα. Όχι, έχουν κάνει. Έχουν έρθει σε επαφή, έχουν συμφωνήσει με κάποιους και μάλιστα αρχηγοί κομμάτων έχουν υποσχεθεί σε κάποιους ότι θα τους βοηθήσουν και θα τους στηρίξουν. Είναι άμεσα εμπλεκόμενα τα πράγματα. Άμα πάτε λίγο στις προηγούμενες εκλογές, θα το δείτε αυτό και σε δημόσιες ανακοινώσεις κομμάτων που βγήκαν προς τα έξω και υποστήριξαν συγκεκριμένον υποψήφιο. Βέβαια, αυτή η διαπλογή ξεκινά από το γεγονός ότι έχουμε δύο εξουσίες. Και μια εξουσία, η εξουσία δεν κατοχυρώνεται μόνο ιστορικά, βέβαια είναι κατοχυρωμένη ιστορικά, αλλά έχει μπει και στο Σύνταγμα και στο Κυπριακό Σύνταγμα. Όταν θεωρείται η ιδιότητα μου, επειδή ανήκω στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι ταυτόχρονα ανήκω και στην κοινότητα την ελληνική της Κύπρου, αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ακόμη και το Σύνταγμα σήμερα δίνει μια ιδιαίτερη, έτσι, εξέχουσα θέση στην Εκκλησία, όπως δίνει και στο Ισλάμ, γιατί από την άλλη πλευρά και αυτούς που λέμε σήμερα Τουρκοκύπριους έχουν αυτήν την ιδιότητα του Μωαμεθανού. Τους κάνει να ανήκουν. Τώρα, το τι θα γίνει στην πορεία αυτή, σας λέω ότι θα είναι μια δύσκολη πορεία για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Θα είναι έντονες οι διαμάχες που θα υπάρξουν. Ναι. Και περισσότερον, όπως είπες και εσύ, θα δουλέψει το παρασκήνιο. Σωστά. Δεν θα δουλέψει. Στο προσκήνιο πάντα θα απευθύνονται αδελφέ και τα λοιπά, αλλά στο παρασκήνιο θα πέφτουν χτυπήματα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το διαβάζουμε και σε διάφορες αρθρογραφίες. Σήμερα κυκλοφορεί στον ημερήσιο τύπο. Για παράδειγμα, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί δεν θέλουν τους ίδιους υποψήφιους για τις αρχιεπισκοπικές. Κατά αντιστοιχεία θα μπορούσε να πει κανείς ούτε για τις προεδρικές. Θα έλεγε κανείς. Πιθανότατα. Και αν σκεφτεί κανείς, Γιάννου, για να το προσθέσουμε και αυτό, επειδή είχαμε κάνει ολόκληρο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Σιμερινή, ο κ. Κυριακού τα ξέρει, ότι τότε με το αυτοκέφαλο της Ουκρανίας, το νομοσχέδιο Ρούμπιο Μενέντες, το EastMed Act, είχε μέσα ειδική πρόνοια για τον έλεγχο της Ορθοδοξίας και των Ορθόδοξων πληθυσμών από το Πατριαρχείο Μόσχας. Μέσα στα 3 σημεία τα οποία θέλω να δείξω έτσι απόρρια και αυτό που είπε ο κύριος Κυριακού, το ένα ήταν αυτόν. Θεωρώ ότι το ένα σημείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι το timing, ο χρονισμός των εκλογών των αρχιεπισκοπικών θα παίξει το ρόλο του. Αν αυτές πραγματοποιηθούν πριν από τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, εγώ εκτιμώ ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολο για τους υποψήφιους και τα κόμματα να πάρουν καθαρές θέσεις. Με την έννοια να φανεί επίσημα ότι στηρίζουν κάποιον, διότι αν έχουμε δίκιο στις αναλύσεις που κάνουμε, ενώ τα κόμματα πλέον δεν ελέγχουν τους ψηφοφόρους με τον τρόπο που έλεγχαν παλιά, θα φοβηθούν και το κόστος της όποιας επιλογής. Δηλαδή, στηρίζω τον Αθανάσιον, αλλά στη Λευκωσία μπορεί να έχω κόστος, διότι μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Συναγερμού ή του Αγγέλη του Δίκο στηρίζουν κάποιον άλλον. Ή ανάποδα. Ναι. Στηρίζω τον Τάδιο, οπότε θεωρώ ότι ενδεχομένως να αφαιθεί λίγο πιο ελεύθερη κατάσταση εντός των κομμάτων, αν και παρασκηνιακά, ο κύριος Κυριακού μπορεί να ξέρει πολύ περισσότερα από εμένα σε σχέση με αυτό, δεν αποκλείω να υπάρξει μια προσπάθεια υπέρ συγκεκριμένων από οργανωμένους σχηματισμούς. Φανερά όμως θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο προσεκτικά τα κόμματα και κατά αντίστοιχον τρόπο και οι εκκλησιαστικοί υποψήφοι, διότι θα φοβηθούν και το κόστος, ειδικά αν μιλάμε για οριακά πράγματα. Και το τελευταίο ήταν αυτό με τη Δύση και τη Ρωσία. Έχουμε δει, το παρακολουθώ από έξω, αλλά νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Μητροπολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται, τους οποίους έχει αναφερθεί ονομαστικά και ο κύριος Κυριακού, που έχουν πάει στο Πατριαρχείο, έχουν προσπαθήσει να αποκαταστήσει σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο που θεωρούνταν πιο κοντά στη Ρωσία. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το πλαίσιο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Έχει δοθεί ένα μήνυμα, νομίζω, πολύ καθαρό από τη Δύση και ειδικά την Αμερική παντού, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θεωρείται ανάχωμα στην επιρροή της Ρωσικής Εκκλησίας μέσα στους Ορθόδοξους. Αν στηρίξετε υποψηφίους που θεωρούνται πιο κοντά στη Ρωσία είναι λες και πάτε εναντίον του Πατριαρχείου, πάτε εναντίον της, υπέρ της Ρωσίας και άρα εναντίον της Αμερικής. Ναι. Θεωρώ ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις λειτουργούν πολύ βέβαια στο παρασκήνιο όντως, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στο πλαίσιο που λαμβάνουν υπόψη και οι υποψήφοι. Πώς περιπλέκονται όλα αυτά, κύριε Κυριακού, τώρα εξουσίες, πατριαρχία, μητροπολίτες, Ρωσίες, Ουκρανίες, Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας βοήθησε όσον αφορά την ενότητα της Εκκλησίας της Κύπρου. Ναι. Γιατί ξεκαθάρισε. Ναι, άλλαξαν τα δεδομένα πλέον. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, αυτές οι δύο ομάδες θα ήταν πάλι στις θέσεις τους δυνατά. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει σίγουρα. Η Εκκλησία της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος πήρε την πρωτοβουλία, αντάχθηκε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μετά ακολούθησαν και εκείνοι που διαφωνούσαν κτλ. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία πάντα ακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Και δεν το κάνει σήμερα, ιστορικά το έχει κάνει. Ο Μέγας Φώτιος από τότε, από το Βυζάντιο, το είπε ξεκάθαρα. Τα εκκλησιαστικά ακολουθούν τα πολιτικά. Και νομίζω ότι οι Αμερικανοί δίνουν μεγάλη σημασία στην Ορθόδοξη παρουσία, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ορθόδοξία δεν είναι απλώς ένα θρήσκευμα ατομικό που ξέρετε δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Δεν είναι μια προσωπική υπόθεση. Είναι και κοινωνική υπόθεση. Πολύ συνεκτική. Και το ξέρουν αυτόν οι Αμερικανοί και εκεί στηρίζουν μια δυναμική επηρεασμού πληθυσμών. Άρα, από αυτό. Άρα, Γιάννο, εκ των πραγμάτων, ο διαχωρισμός εκκλησίας-πολιτικής, εκκλησίας-κράτους δεν γίνεται. Στη δική μας την περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να γίνει. Μπορεί να γίνει θεσμικά, μπορεί να γίνει, αλλά το θεσμικό δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και κοινωνικό διαχωρισμό. Είναι τέτοιοι δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ κοινωνικών οργανισμών και η Εκκλησία μπορεί να τη δει με πολλούς τρόπους, θεσμούς εξουσίας, θεσμός πνευματικός κτλ. Αλλά είναι και κοινωνικός οργανισμός. Έγιναν κάποια βήματα όμως, γερά και μπορούν να γίνουν και άλλα. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο. Σωστά. Ήταν σημαντικά τα βήματα που γίναν. Δεν πρέπει να ελέγχεται με κανέναν τρόπο και καμιά παρέμβαση δεν πρέπει να έχει εκκλησία. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι που πάντα στο μυαλό μας είναι στο πίσω μέρος εκεί και υποβόσκει. Ο Μακάριος ήταν ταυτόχρονα αρχιεπίσκοπος και πρόεδρος. Υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε αυτό το φαινόμενο? Το θεωρώ τρομερά απομακρυσμένο. Τρομερά απομακρυσμένο. Εγώ λέω αποκλείεται. Εσείς αποκλείεται. Γιατί θα πάμε, κοίταξε, ήταν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων τότε. Ναι. Τώρα δεν θα είναι φυσική εξέλιξη, τώρα θα είναι οπισθοχώρηση. Καλά, αν βρεθεί δηλαδή ένας αρχιεπίσκοπος που να είναι τόσο ανοιχτόμυαλος και δεινός στην πολιτική. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον σε έναν επίπεδο τα οποία τουλάχιστον σε κάποια επίπεδα γίνεται μεγάλος διαχωρισμός. Ναι. Και έναν είναι αυτό, δηλαδή ότι δεν θα έχουμε ιεράρχες να διεκδικούν πολιτικά και πολιτιακά αξιώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύγκριση των δύο συγκοινωνούντων δοχείων. Πάντως είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητηθεί πιο πλατιά. Το θέμα εκκλησίας, σχέσεων εκκλησίας και κράτους. Να το συζητήσουμε. Πώς να το συζητήσουμε? Να δούμε τι μέτρα μπορούν να πάρθουν που να κατοχυρώνουν από τη μια το κράτος να μην έχει αυτές τις αναστολές απέναντι στην Εκκλησία, ναι, και από την άλλη η Εκκλησία να τραβήξει έναν δρόμο χωρίς τα δεκανίκια του κράτους. Ποιος θέλει περισσότερο σε αυτή τη σχέση όμως? Δεν γίνεται να φταίνε και οι δύο το ίδιο. Τώρα, ρε Χρήστο, αν φταίει 50 με 55... Ποιος πρέπει να αναλάβει καλύτερη πρωτοβουλία, κύριε Κυριακό? Εγώ θα έλεγα η Εκκλησία. Ναι. Γιατί η Εκκλησία δεν χρειάζεται τα δεκανίκια του κράτους. Μόνο στην Κύπρο